και φίλοι, αγαπητοί μαθητέ, χαίρετε. Πρεμιέρα σήμερα για τι πανελλαδικέ εξετάσει του 2023 που αφορούσε τα παιδιά των ΕΠΑΛ και το μάθημα της νοελληνική γλώσσα. Τα φροντιστήρια που καμισά στη θα είναι εδώ τι ημέρε των εξετάσεων προκειμένου με εγκυρότητα και αναλυτικά να δίνουν τι απαντήσει στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτο διαγώνισμα λοιπόν που αφορούσε τα ΕΠΑΛ και το μάθημα της νέο ελληνικής γλώσσας. Ένα διασκευασμένο απόσπασμα από ψηφιακό αποθετήριο ακαδημαϊκών εργασιών με θέμα τα ωφέλη του εθελοντισμού. Σε γενικές γραμμές ένα απόλυτα κατανοητό κείμενο και θα έλεγε κανείς μια θεματική ενότητα τον εθελοντισμό καθόλα αναμενόμενη χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο διαγώνισμα. Να περάσουμε στις απαντήσεις των ασκήσεων. Δραστηριότητα πρώτη. Εδώ θα έπρεπε οι υποψήφοι να παρουσιάσουν τρία ωφέλη του εθελοντισμού για την ψυχική υγεία και δύο ωφέλη για την κοινωνική ζωή των εθελοντών, βασιζόμενοι στι τρει πρώτε παραγράφου του κειμένου. Εδώ λοιπόν ενδεικτικά σημειώνουμε: εθελοντές εθελοντέ διαχειρίζονται ευκολότερα τι επαγγελματικέ εργασιακέ του δυσκολίε, αντιμετωπίζουν καλύτερα τι εργασιακέ του απαιτήσει και δυσχέρειε. Με άλλα λόγια, αισθάνονται καλύτερα στον εργασιακό του χώρο. Δεύτερο, η συμμετοχή σε εθελοντικέ ομάδε του βοηθά να λησμονούν τα προσωπικά καθημερινά του προβλήματα αλλά και να αντιμετωπίζουν τα ψυχολογικά του αδιέξοδα. Τρίτον, η προσφορά του μέσα από μια ομάδα που μόνοι του διάλεξαν του γεμίζει αισιοδοξία, προσωπική ικανοποίηση και ολοκλήρωση, αισθήματα που η πιασμένη κοινωνική και επαγγελματική του καθημερινότητα δεν επιτρέπει να εκφραστούν. Όσον αφορά να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα, τα ωφέλη για την κοινωνική ζωή των εθελοντών. Η εθελοντική δράση, σύμφωνα με τον κείμενο, δίνει την ευκαιρία για νέε κοινωνικέ επαφέ και συναντροφέ και μάλιστα με ανθρώπου που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και επιδιώξει. Και το δεύτερο, οι εθελοντέ, εξαιτία όσων αποκομίζουν σε συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο, μπορούν και γίνονται πιο υπομονετικοί και ανεκτικοί στι σχέσει του με του συναδέλφου στο εργασιακό του χώρο. Σε σχέση με την δεύτερη δραστηριότητα, Α2 ζητούνται τα δομικά μέρη μια συγκεκριμένη παραγράφου, σημειώνουμε θεματική περίοδο καθώς σε θελωτική εργασία έως ποτέ ό,τι είχαν, λεπτομέρειες και σχόλια της παραγράφου ε, έως καθημερινών προβλημάτων και κατά κλείδα γενικότερο θελωτισμός έως χαμόγελο στη ζωή μας. στην ερώτηση α2β ζητούνται συνώνυμα των λέξεων ομαδική. Έχουμε σημειώσει ενδεικτικά συλλογική ή συνολική. Για το ρήμα ενισχύεται, ενδυναμώνεται, αυξάνεται και για την αδράνεια πραξία στασιμότητα. Πάμε στην τρίτη δραστηριότητα, ουσιαστικά στην αναπαραγωγή κειμένου. Ζητείτε να οργανώσουν οι μαθητέ ένα κείμενο άρθρο 200 έω 250 λέξεων, με δύο κυρία Ζούμενα: Μορφέ εθελοντικών δράσεων μέσα από τι οποίε μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα, και δεύτερον, του τρόπου με του οποίου το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματο εθελοντισμού. Εδώ λοιπόν, δεικτικά σημειώνουμε ότι προφανώ χρειάζεται επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού πρόκειται για άρθρο σε σχολική ιστοσελίδα, με έμφαση στο απρόσωπο, στο τρίτο ρηματικό πρόσωπο. Ε, σημειώνουμε έναν τίτλο ο οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται. Ενδεικτικά εδώ: Εθελοντικέ εκφράσει και σχολική παρέμβαση. Και ξεκινάμε τη συγγραφή του κειμένου με έναν πρόλογο που σίγουρα απαιτεί αφόρμηση από το κείμενο και αναφορά στα ζητούμενα του συγκεκριμένου θέματο. Να προχωρήσουμε στο πρώτο ζητούμενο: ε, Μορφέ εθελοντικών δράσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα. Ε, ενδεικτικά, σημειώνουμε την εθελοντική ανθρωπιστική δράση, συμμετοχή σε ομάδε διάσωση ανθρώπων. Πρόσφορα υλικών αγάθων, χρημάτων για την αντιμετώπιση εκτακτών αναγκών, όπω φυσικέ καταστροφέ, πόλεμοι, προσφυγιά, αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού και παροχή περίθαλψη σε χώρες που δοκιμάζονται. Σημειώνουμε την κοινωνική δράση και φροντίδα με πάρα πολλέ υποκατηγορίε και εκφράσει του εθελοντισμού, προσφορά εθελοντική εργασία σε ιδρύματα, σε συλλόγου για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Έχουμε κάνει δεικτικά μια καταγραφή. Να προχωρήσουμε για άτομα, για παιδιά που έχουν ανάγκη, σε άτομα με αναπηρία, συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού σε κάθε πεδίο τη ζωή, ανεργία, εκπαιδευτικό αποκλεισμό, ρατσισμό κτλ. Εθελοντική ομοδοσία, δωρεά οργάνων και άλλα. Δράση περιβαλλοντικού περιεχομένου και εθελοντισμού, όπω παράδειγμα συμμετοχή σε οργανώσει πρωτοβουλία οικολογική δράση, αναδοσώ σε καθαριότητας καθαριότητα ανακύκλωση, πρώτη αναλλακτικών μορφών ενέργεια, αλλά προφανώ και όλη η ζωόφιλη δράση. Πολιτιστικό εθελοντισμό, διοργάνωση μη κερδοσκοπικών θεατρικών μουσικών καλλιτεχνικών δρόμενων, οικαστικών εκθέσεων, αποσκοπούν στην ηθική και ηλική ενίσχυση, την ευαισθητοποίηση του κόσμου, στη διοργάνωση και διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών γεγονότων και άλλε πολλέ πολλέ τέτοιε επιλογέ που θα μπορούσαν υποψήφοι να προσθέσουν. Στο δεύτερο ζητούμενο, τρόπο με του οποίου το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του εθελοντικού πνεύματο. Γενικότερα, το πρώτο που σημειώνουμε είναι ενίσχυση του ανθρωπιστικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση και η καλλιέργεια ανθρωπιστικών άξιων και αρετών όπω τη φλαλία, τη συνεργασία, την ισότητα και δικαιοσύνη. Εκεί στηρίζεται εξάλλου ο εθελοντισμό. Την οργάνωση ερευνών και διαθεματικών εργασιών με θέματα που σχετίζονται με την εθελοντική δράση και πρόθεση τη νοημία και συνεργασία με διάφορε εθελοντικέ οργανώσει. Τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών, διάφορε εκστρατείε συγκεκριμένε, εξοραϊσμού των σχολείων, άλλων χώρων, πάρκων, Καθαρισμό παραλίε, επισκέψει τοπικά ευακή συνεργασίε, διοργάνωση διαχείριση φιλανθρωπικών δράσεων και ένα σωρό άλλε καταγραφέ που θα μπορούσαν σίγουρα υποψήφοι να κάνουν. Μια αναφορά σε μια πρόταση επιλόγου, επισήμανση του ρόλου του σχολείου για την ενδυνάμωση αυτού του εθελοντικού κινήματο και την ανάγκη όμω να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι φορεί παιδεία και όχι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάμε στο δεύτερο μέρο, ε, όπου έχουμε ένα ποιητικό κείμενο του Μπρέχτ. Ε, μεταφρασμένο εδώ ε, σε ένα απόσπασμα, μάλλον στο πείμα με τίτλο «Καταφύγει για την νύχτα», μια αναφορά ε, στη Νέα Υόρκη και ε, τους αστέγους, αλλά και την ε, δράση και την ευαισθησία ενός ανθρώπου που κάθε βράδυ φρόντιζε κάποιους από αυτούς προκειμένου να προστατευτούν από το κρύο και από το χιόνι. Ένα κείμενο που ε, σίγουρα ήταν κατανοητό, με αναφορά σαφέστατη, στην ανάγκη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, αλλά με έναν τρόπο και στην εθελοντική δράση. Ε, το Β, ένα ερώτημα. Τρία θέματα έπρεπε να γράψει ο υποψήφιο που πραγματεύεται το συγκεκριμένο ε, ποίημα. Εδώ ενδεικτικά δίνουμε ε, τέσσερα θεματάκια, όπω την εθελοντική δράση κάποιων ευαισθητοποιημένων πολιτών, με αναφορά στο κείμενο πάντα σε αυτέ τι απαντήσει που αφορούν λογοτεχνικό κείμενο, πάντα παραπομπέ πάντα καλή τεκμηρίωση. Τι δυσκολίε επιβίωση των ευάλωτων ομάδων του αστέγου, του χειμώνα κτλ. με την παραπομπή του στο κείμενο, τη σχέση συμφέροντο των ανθρώπων. Υπάρχει τέτοια αναφορά ε, επαναλαμβανόμενη στη λέξη συμφέρον, την παρότρινση για κοινωνική προσφορά. Το συλλογικό κάρισμα από το ποιητικό υποκείμενο ε, προκειμένου να μην κλείσουν τα βιβλία εκείνοι που διαβάζουν το συγκεκριμένο ποίημα, αλλά υπονοώντα ότι θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση. Πάμε στο επόμενο ερώτημα Β. Β2. Ζητείτε στο Α τα σχήματα λόγου. Ενδεικτικά εδώ δίνουμε μια μεταφορά. Ε, δεν συντομεύει έτσι η εποχή τη εκμετάλλευση. Μια εικόνα στη γωνία τη 26η οδού. Ε, εκεί ε, τι θλιβερέ εικόνε των αστέγων και η επανάληψη. Ο κόσμο έτσι δεν θα αλλάξει. Όσον αφορά το ερώτημα Β. Β. Ζητείτε να σχολιάσουν οι υποψήφοι τι εναλλαγέ, τα ρηματικά πρόσωπα. Ε, Σχολιασμό λοιπόν για το πρώτο πρόσωπο που έχουμε το προσωπικό τόνο, το βιωματικό στοιχείο, το άμεσο και, και οικείο ύφο. Το δεύτερο πρόσωπο, συναισθηματική κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση του δέχτη, προτροπή, αμεσότητα, ζωντάνια και οικείο ύφο. Και το τρίτο πρόσωπο, ε, όπου σχολιάζουμε ε, ε, καθολικότητα, αντικειμενικότητα, προστασιοποίηση του ποιητικού ε, ε, υποκειμένου. Χρειαζόταν και ένα συνολικό σχόλιο ότι στο πείμα αυτό υπάρχουν τα τρία πρόσωπα προκειμένου να δοθεί. Με θεατρικό και παραστατικό τρόπο, η θέση σχετικά του ποιητή σχετικά με την περιθεροποίηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ανάγκη προσφορά στο σύνολο. Σε σχέση με το τελευταίο ερώτημα και την παραγωγή λόγου Β, η ερώτηση κρίσεω, αν θεωρούν οι υποψήφιοι ότι το μήνυμα του ποιητικού υποκειμένου είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Προφανώ κυριαρχεί ένα απεσιόδοξο τόνο. Η άποψη του ποιητικού υποκειμένου σε αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα έπρεπε να περιοριστούν τα σχόλια σε αυτό το Παράθεμα του τείχου 9-16, είναι απεσιόδοξη, καθώ θα μπορούσε να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κόσμο δεν μπορεί να αλλάξει με τι μεμονωμένε προσπάθειε κάποιων ευαισθητοποιημένων ανθρώπων. Ε, ένα μήνυμα δυσάρεστο, στενάχωρο για την ματαιότητα τη όποια τέτοια δράση. Ο κόσμο έτσι δεν θα αλλάξει. Ε, παρακάτω, σημειώνουμε ακόμα και αν κάθε πράξη αλληλεγγύη είναι σημαντική και αξιέπαινη, αφού απαλύνει έστω και προσωρινά τον, τον πόνο κάποιων ανθρώπων, έχουν και τα σχετικά παραθέματα, δεν έχει τη δυνατότητα να του απαλλάξει μόνιμα από τα βάρη που κουβαλούν. Επομένω, όσο οι δράσει στηρίζονται μόνο στο φιλότομο και την ανθρωπιά των λίγων, ο κόσμο θα παραμένει σκοτάδι και οι άνθρωποι θα βρίσκουν καταφύγια μόνο και μια νύχτα. Πρέπει να σημειώσουμε όμω εναλλακτικά ότι οι μαθητέ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια αισιόδοξη άποψη και προοπτική, αρκεί να τεκμηριώσουν καλά, κυρίω να επιμείνουν στην αναφορά ε, του ποιητή ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν με κύριο παράθεμα την αναφορά σε εκείνο το μην κλείσει στο βιβλίο, μην μείνουν οι άνθρωποι ε, ε, στα λόγια, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται η εθελοντική δράση και πράξη. Αυτά σε σχέση με τις απαντήσεις των θεμάτων που αφορούν την ελληνική γλώσσα και το ΕΠΑΛ, θα ε, βρείτε αναλυτικές απαντήσεις στο neakriti.gr, όπως και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα στις 2.30 εδώ για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία των γενικών λυκείων. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, καλή αρχή για τα παιδιά των γενικών λυκείων.